Πάμε τώρα στην περιοχή. Θα πάμε Σουηδία. Θα πάμε Σουηδία και θα φωνάξω και τη Γιώτα την Αρχοντάκη μέσα. Γιώτα, έλα δίπλα μου εδώ στο βίντεο, στο πλατό της Κρήτη TV, καθώς είναι δικό σου το θέμα. Ποιον έχουμε? Και δικός μου άνθρωπος. Και δικός, εννοείς δικός σου άνθρωπος? Είμαστε συγγενείς με τον Γιώργο, αυτό, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Έχω και συγγενείς σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Παρασκευαδάκης, κάτοικος Σουηδίας, με καταγωγή από την Κρήτη. Περίπου. Περίπου. Εντάξει, δεν πειράζει. Νιώθεις λίγο κριτικός, έτσι, στα συναισθήματα, στο χαρακτήρα πρέπει να νιώθεις. Πάντα νιώθω. Και πάντα μας αρέσει η Κρήτη και πάντα την επισκεφτόμαστε. Λοιπόν, κάτοικος Σουηδίας, τα τελευταία. 3,5 χρόνια πλέον. 3,5 χρόνια. Από ποιο σημείο βγαίνεις τώρα τη Σουηδία? Σήμερα, το Λούλιο είναι, φανταστείτε, από το πόλη είναι 1 ώρα και 20 λεπτά βορειότερα με το αεροπλάνο. Α, για δείξε μας λίγο και την περιοχή. Γιώργο, για γύρισε λίγο την κάμερα. Βλέπω πολλά ποδήλατα από πίσω σου. Με ποδήλατο ήρθες, έφτασε εκεί. Αλλά έχει σήμερα πάρα πολύ ομίχλη και είμαι εδώ. Βασικά βρίσκομαι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Αυτό που εγώ θέλω να δείξω είναι να πάρετε μια εικόνα από το πώς είναι η καθημερινότητά μας. Όπως βλέπετε, άνθρωποι υπάρχουν παντού χωρίς μάσκες, χωρίς όπως είναι η κατάσταση σας. Ένα λεπτό τώρα, ερώτημα. Αυτό είναι κάτι καλό που οι άνθρωποι έτσι κυκλοφορούν χωρίς μάσκες? Καλό ή κακό, εγώ θέλω να πω ότι δουλεύει αυτό. Τα μέτρα που έχει πάρει το σχετικό κράτος, από ό,τι βλέπω τα μέτρα δουλεύουν. Καλό ή κακό, δεν ξέρω αν είναι και τι δεν είναι καλό ή κακό. Δεν είμαι ειδικός. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Είμαι που μπορώ να σα πω ότι βιώνω στην καθημερινότητά μου. Υπάρχουν κρούσματα καθημερινά και αν ο αριθμός τους. Αριθμούς ακριβή. Επειδή πλέον είμαστε τόσο χαλαροί, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό. Εδώ, ας πούμε, στο νομό που βρίσκομαι εγώ, ξέρω ότι στο νοσοκομείο υπάρχουν 2 κρούσματα, όχι διασωληνωμένα. Κρούσματα χωρίς να είναι στην εντατική, ας πούμε. Ξέρω ότι τα πράγματα από το καλοκαίρι και μετά έχουν πάει αρκετά καλύτερα και πολύ μειωμένα. Τώρα, αυτή την περίοδο, λίγο ανέβηκαν τα κρούσματα στην Στοκχόλμη, λόγω δεύτερου κύματος, λόγω ότι χαλαιώσαν πολύ τα πράγματα. Αλλά ο κόσμος εδώ πέρα υπήρχε πολύ αυτό που λέμε την ατομική ευθύνη. Σωστά. Και το κράτος κάποια σημαντικά μέτρα, τα οποία από την αρχή δεν τα έχει αλλάξει, τα έχει κρατήσει σταθερά. Θα σας πω απλά ένα παράδειγμα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, διότι όταν εγώ πρώτα έρθα στη Σουηδία, οι Σουηδοί φτενιζόντουσαν στον αγκώνα πριν εγώ το ξέρω αυτό το πράγμα, και αυτό το κάνανε από παλιά. Ένα παράδειγμα, έτσι. Αλλά εδώ οι Σουηδοί εμπιστεύονται το κράτος και όταν το κράτος λέει κάτι, το ακολουθούν, αλλά έχουν και λόγους να το εμπιστεύονται. Γιώργο, έτσι, ατομική ευθύνη, εμπιστοσύνη στο κράτος και σε αυτή την περίπτωση, Γιώτα και Γιώργο, δεν χρειάζονται ούτε lockdown, ούτε περιοριστικά μέτρα. Και η ζωή αντιδρούν, και η καθημερινότητα είναι πολύ πιο απλή. Αυτό μας λέει ο Γιώργος τώρα. Γενικότερα και οι κάτοικοι και οι πολίτες. Είναι έτσι ακριβώς. Δεν είχαμε κανένα lockdown, ούτε μάσκα, ούτε αυτά. Σίγουρα στην αρχή, ας πούμε, έχουν πάρει μέτρα όσον αφορά με τις επιχειρήσεις, πώς θα στηρίξουν. Όταν κάποιος αισθανόταν άρρωστος, κατευθείαν μένει σπίτι σου και μέχρι 2 μέρες να μην έχει συμπτώματα, μένει στο σπίτι σου, αλλά αμέσως αποζημιώνεις από το κράτος. Ή μια επιχείρηση, αν είχε έναν υπάλληλο που δουλεύει 100%, μπορούσε να τον κατεβάσει το 50% και το υπόλοιπο το 50% του μισθού που έχανε ουσιαστικά το έπαιρνε το κράτος. Γιώργο, οπότε παρακαλώ. Ερώτηση. Οι πολίτες εκεί παράπονα από το κράτος έχουν και αν ναι, ποια είναι αυτά? Εδώ γενικά τα σωματεία και είναι πολύ ωραία. Ναι, με τι ασχολούνται? Ναι, ορίστε, δεν άκουσα. Με τι ασχολούνται εννοώ? Βρίσκονται έτσι, εκφράζουν αντιθέσεις για ποια θέματα? Κοίταξε να δεις. Κυρίως με το πώς θα καλύτερεψουν τη ζωή τους, τις συνθήκες της εργασίας τους, με τις κοινωνικές ελευθερίες, με τέτοια πράγματα, με πώς θα βελτιωθεί ακόμα η οικονομία. Είναι πώς θα γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Αυτό κυρίως. Και δεν νοείται εδώ πέρα τα εργασιακά σωματεία είναι αρκετά δυνατά. Και δεν είναι όλα αρκετά προβλεπόμενα και νόμιμα. Δεν γίνονται. Με τι ασχολείσαι εκεί? Εγώ προσφάτως έχω αλλάξει καριέρα, να σου πω την αλήθεια, αλλά μέχρι και πριν μερικές εβδομάδες είμαι κομμωτής και μπαρμπέρι στην ουσία. Και εγώ όλη τη διάρκεια του κορονοϊού δούλευα καθημέρα με επαφή με κόσμο, αλλά με έξτρα, ακόμα έξτρα. Δηλαδή, απολυμμένα με την καρέκλα, φανταστείτε μέχρι και κάθε. Περίμενε. Έχεις μπαρμπέρικο ελληνικό στη Σουηδία? Όχι, δεν έχω μαγαζί. Είχα ένα ποσοστό, δουλεύω σε ένα μαγαζί. Αλλά εδώ και 2 εβδομάδες άλλαξα δουλειά. Εδώ στη Σουηδία αλλάζουμε δουλειές κάθε όποτε θέλουμε. Υπάρχει με μεγάλη ευκολία. Με μεγάλη ευκολία. Το κράτος, πραγματικά το κράτος τους δίνει την ευκαιρία και πραγματικά τις ευκαιρίες σε όλους να σπουδάσουν,
στηρίζοντάς με φοιτητικά επιδόματα και με φοιτητικά δάνεια σχεδόν άποκα. Και έτσι αποφάσισα μετά από 21 χρόνια που δουλεύω σαν τομωτής να ασχοληθώ σε ένα άλλο κομμάτι που εδώ πέρα έχει πολύ καλή προχρησιμότητα, που είναι συγκολητής στην ουσία με μέταλλα και μαθά. Οι Σουηδοί, πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες? Συγκεκριμένα στο Λούλι εδώ πέρα που βρισκόμαστε, είναι ένα μέρος το οποίο έχει απευθείας σύνδεση με Κρήτη, με Χανιά, πτήση και με Ρόδο. Οπότε όλοι εδώ οι άνθρωποι γενικά ξέρουν τι θα πει Κρήτη, Χανιά και όλοι οι Κρήτη την έχουν γυρίσει. Ξέρουν τι θα πει Ρόδο, ξέρουν ότι αγαπά την Ελλάδα, ξέρουν τι είναι το σουβλάκι, τι είναι το τζατζίκι, τι είναι η φέτα. Κάποιοι Σουηδοί έχουν πάει σε πιο πολλά μέρη στην Ελλάδα διακόπτες από ό,τι έχω πάει εγώ, να φανταστείτε. Οπότε με αντιμετώπισαν πολύ καλά και είχα μπει και εγώ σε ένα χώρο έτσι, με καλό κόσμο, να το πω έτσι, και γενικά είχα πολύ καλή αντιμετώπιση, δεν είχα πρόβλημα. Ελληνική παροικία στην περιοχή υπάρχει? Είμαστε πλέον αρκετά άτομα εδώ πέρα και έχουμε κάνει, μόλις φτιάξαμε και ένα σύλλογο, τον οποίο έτσι το στηρίζουμε για να μπορέσουμε να έχουμε και τα παιδιά μας Έλληνα δάσκαλο, που το δικαιούμαστε πλέον, αν οργανωθούμε, και το έχουμε φτιάξει τώρα πρόσφατα. Και ναι, υπάρχει. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι και είναι πολλοί γιατροί και νοσοκόμες και ΜΕΕΣ που έχουν ανάγκη εδώ πέρα. Πολύ, και η μισή γιατροί του νοσοκομείου είναι Έλληνες, φανταστείτε. Είναι πολύ σοβαρά σε πανεπιστήμια από εδώ πέρα και μετά διάφοροι διάσπαρτοι. Μάλιστα. Όπως εγώ, ας πούμε. Γιώτα, είστε συγγενείς? Είμαστε συγγενείς. Και εγώ σε έβαλα τώρα, την έβαλα τώρα στο στούντιο να σου πει μια κουβέντα, να συγκινηθεί λίγο. Να πει ξάδελφε. Δεν συγκινούμαστε. Εμείς δεν συγκινούμαστε. Γιώτα, τίποτα. Γιώτα, είναι πιο ψυχρή από τους Σουηδούς εκεί, από το κλίμα. Δεν χρειάζεται να χρειάζεται. Κάποια στιγμή μπορεί να πάω και στη Σουηδία να βρω τον Γιώργο. Δεν ξέρω. Γιώργο, δεν σε ακούσαμε. Αυτό ακριβώς. Είμαστε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος στο Δημάκι και τα Βόρεια. Φανταστείτε ότι σε λίγο καιρό βλέπουμε και Βόρειο Έλλας. Είναι ένα πολύ. Οι καιρικές συνθήκες χιόνι έχει εκεί? Σύντομα, σε ένα μήνα ξεκινάει. Σε ένα μήνα, μάλιστα. Τώρα έχουμε 10 βαθμούς. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως βλέπετε γενικά, δηλαδή δεν είναι τα μπορικά. Δηλαδή, μάλιστα. Είναι ο κόσμος κυκλοφορεί, τα μαγαζιά δουλεύουν. Γιώργο. Δεν έχει καταλάβει μεγάλη διαφορά. Παρακαλώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας μετέφερες μία έτσι όμορφη εικόνα, ξεχωριστή εικόνα από τα Νόγια. Πήγαμε στην Σουηδία. Αυτό είναι το Κρήτη σήμερα.